Ξενώ εδώ στο Ζήσετο ξεχωριστές προσωπικότητες, σπουδαίους καλλιτέχνες, που δεν ξεχωρίζουν μόνο για το ταλέντο, αλλά για το ήθος και την ανθρώπια. Ναι. Έλα τα, επιθύμησα να πιάσω λίγο αυτή. Έλα τα. Εγώ είμαι η Πέμπα, γυναίκα του Σκιακά. Αυτό είναι, παιδιά. Καλώς ορίσατε. Καλώς ορίσατε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παρακαλώ. Παναγία μου, έλα να κάτσω. Μετά από τόσο εντζονά μας σου τραβούν το φτύσι σου, πώς είναι. Δεν θέλεις ότι ένα που κάνω. Εμάκρινε. Εμάκρινε το ένα. Λοιπόν, μπορείτε να φανταστείτε, είναι μεγάλη χαρά μου σήμερα. Νομίζω ότι παρέα που είμαστε σήμερα, δεν κάνουμε εκπομπή. Δεν νιώθω ότι όλο ο κόσμο κοντά μα. Καλώ ορίσατε. Ξέρετε πόσο καιρό έχω να δω την άρχιστη. Ναι, πολύ. Πολύ. Επιθύμησες με, ναι. Πολλά επιθύμησες. Που πότε. Επιθύμησες και το μαδράτσουι. Το μαδράτσουι μου είναι εποχή γινή. Όχι, μετά σε είδα δύο φορές νομίζω, αλλά έτσι περαστική. Άρχισες, Παυλίδου. Μάλιστα. Το μαδράτσι είναι αυτός που να δέρνει σε κάμνη σου κάτι άλλο. Όχι, μάνα μου, δεν το χρησιμοποιώ που τον καιρό που το άρχεψα να δέρνω. Μάνα μου, είπαμε και το μαδράτσι. Ούλος ο κόσμος θα ρωτάμε, πού είναι το γίνον το μαδράτσι να το δούμε. Ούλος ο κόσμος εμπελαμένος να ξαναδεί βουράτε γειτόνι. Ελπίζω να μην ακολουθήσουν το παράδειγμα οι Κύπριες γυναίκες. Για να συνετίσουν τους αντράδες τους. Πάντως η κόρη της δεν το κάνει του γάμπρου της, αποκλείεται. Γλυκίδα τη μορφή, νομίζω να κάνει έτσι. Χριστίνα, εσύ πώς χειρίζεσαι το σύζυγό σου?